τουλάχιστον πρέπει να πούμε ότι τα καλύτερα παιδιά φεύγουν, θα συμφωνήσω, αλλά παίρνουν και τα καλύτερα κορίτσια. Και πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξανδρος, εγώ τον χειροκροτώ, διότι έκανε την κίνηση ρουά μάτ και απέδειξε ότι ήταν ένας άνθρωπος ακόμα και όταν είναι στο χώρο των διαθήμων, ας πούμε, των γνωστών ανθρώπων και θέλει να κρατήσει μια σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μπορεί και το καταφέρνει. Διότι ο Αλέξανδρος με την Κατερίνα είναι μαζί 5 μήνες και ζούσαν κανονικά μαζί, δηλαδή σαν κανονικό ζευγάρι. Δεν είναι ότι ζούσαν σε κάποια σπηλιά, έτσι, απομονωμένοι. Τι ζούσαν, δηλαδή, ένα σπηλιό, αυτό δεν το ξέρω, μη σου πω. Αλλά ξέρω ότι κανονικά είχαν μια κανονική σχέση. Δεν ήταν κανονικά και δεν τη πήρε κανείς είδηση. Κανείς. Γιατί κανένας από τους δύο δεν μπήκε στον κόπο να βεβαιώσει ή να πει ναι, είμαστε μαζί κτλ. Ο Αλέξανδρος δεν δημοσιοποίησε το όνομα της Καλίνας πουθενά, ούτε η Κατερίνα είπε είμαι με τον Αλέξανδρο πουθενά. Και απλά οι άνθρωποι σκάσανε τη βόμβα με την αγγελία του γάμου τους όταν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εστία, μάλιστα. Δηλαδή διάλεξαν και μια εφημερίδα η οποία δεν είναι αυτό που λέμε ευρείας κυκλοφορίας, τόσο ώστε να σκάσει κατευθείαν. Λοιπόν, ο γάμος θα γίνει στη Γλυφάδα, αν πρόλαβα να διαβάσω. Ναι, Γλυφάδα λέγεται. Στη Γλυφάδα θα γίνει ο γάμος. Δεν μας λένε πότε. Δεν μας λένε πότε, όχι. Αλλά σίγουρα θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τις 30 άτομα θα είναι. Νομίζω πως θα είναι ναι. Θα είναι πολύ στενό ο κύκλο. Δεν θα σε καλέσουν, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι δεν ισχύουν, γιατί ακούστηκαν κάποιες φήμες ότι ο γάμος γίνεται επειδή η Κατερίνα είναι έγκυος και όλα αυτά. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν τίθεται θέμα εγκυμοσύνης, τίθεται μόνο θέμα ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ ερωτευμένα και ότι κατάλαβαν πάρα πολύ νωρίς ότι ταιριάζουν. Και όταν καταλαβαίνεις, και έτσι και δεν είναι και 20 χρονών, κανένας από τους δύο, όταν είναι σε μια ηλικία που μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ γρήγορα αν κάνεις με κάποιον άνθρωπο ή δεν κάνεις. Εγώ τον Αλέξανδρο γνωρίζω καλά, δεν ξέρω την Κατερίνα, αλλά ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον είναι κατασταλαγμένος και ξέρει πολύ καλά τουλάχιστον τι δεν του κάνει από τη ζωή αυτή. Οπότε μπορεί σε πολύ γρήγορα να καταλάβει ότι αυτή η κοπέλα του κάνει. Άρα λοιπόν αυτό το κατάλαβε πολύ γρήγορα, δεν έχει κανένα λόγο να μην προχωρήσει και στο επόμενο βήμα. Και σίγουρα θα γίνει και ένας πάρα πολύ καλός μπαμπάς όταν το αποφασίσει.